Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε από εσάς ή από τον Πρόεδρο, της κοινότητας. Θα ξεκινήσω ο Πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας. Ωραία. Κύριε Κυριακίδη. Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα στους συναδέλφους και τους ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή τους για αυτό το σημαντικό θέμα που θα πούμε σήμερα. Είναι η πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος Κοζάνης πριν από 2 χρόνια περίπου για τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας. Μιας ενεργειακής κοινότητας η οποία από την αρχή που συζητούσαμε με τον Δήμαρχο ήξερε τι ήθελε να κάνει, ήξερε για ποιο σκοπό θα δημιουργηθεί. Ο σκοπός αυτός ήταν να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε κάτι δύσκολο, δηλαδή να καλύψουμε όλες τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου. Ενεργειακές ανάγκες που έχουν να κάνουν με τα δημοτικά κτίρια, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, με τα σχολεία μας. Επίσης, με τα πάρκα, τις πλατείες και το δημοτικό φωτισμό, καθώς και τις αγροτικές γεωτρήσεις. Μετά από μια σειρά πρωτοβουλειών, με την αλλαγή του καταστατικού της ενεργειακής κοινότητας, με το να προσθέσουμε άλλο ένα μέλος στην ενεργειακή κοινότητα, γιατί έτσι το ήθελε η νομοθεσία, είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε ότι έχουμε πάρει τους όρους σύνδεσης από το ΔΔΕ και πραγματικά Αντιδήμαρχε, δεν ξέρω αν σας ακούν οι υπόλοιποι, δεν ακούγεστε. Και δεν σας ακούν ούτε οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι έχετε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Επανήλθαμε. Είχε μια διακοπή το δίκτυο του σύζευξης. Οπότε, αντιδήμαρχε, θα κάνετε έναν κόπο να επαναλάβατε. Ακούσαμε μέχρι ότι έχουν γίνει οι όροι σύνδεσης με το ΔΔΕ, κάπου εκεί διακόπηκε η... Ναι, και αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος με τις κινήσεις που κάνει και με πρωτοβουλίες που παίρνει και με τις επαφές του, είμαστε στη φάση αναζήτησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, ο λόγος σε εσάς. Ναι. Συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Κώστας ο Κυριακίδης, ο πρόεδρος της ενεργειακής κοινότητας, να ξεκαθαρίσουμε, όχι ότι τα άφησε θολά, απλά να τα πούμε για να είναι καθαρά σε όλους μας. Πρώτον, μιλάμε για μια ενεργειακή κοινότητα η οποία αποτελείται αμιγώς από φορείς της αυτοδιοίκησης. Είναι ο Δήμος Κοζάνης, δημοτικές επιχειρήσεις και η Διάδημα που είναι μια διαδημοτική επιχείρηση. Όπως υπόθηκε και βέβαια από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, αυτό που προσπαθήσαμε και αυτό που καταφέραμε ήταν πρώτον να προσαρμόσουμε την ενεργειακή κοινότητα στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να καταφέρουμε το φθινόπωρο του 2020 να εγγραφεί στο ΓΕΜΗ και να αρχίσει να λειτουργεί και τυπικά η λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας. Εξ αρχής, όπως υπόθηκε και από τον Αντιδήμαρχο, βάλαμε τον πήχη ψηλά. Βάλαμε τον πήχη να κάνουμε μια επένδυση, ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένα έργο virtual net metering, το οποίο θα κάλυπτε όλες τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου. Αφήναμε έξω τις ενεργειακές απαιτήσεις της ΔΕΙΑΚ, γιατί η ΔΕΙΑΚ από μόνη της έχει πολύ ψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, αντλιοστάσια, ίδρυψης, αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης και ούτω καθεξής. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι για να καλυφθούν πλήρως όλες οι ανάγκες απαιτούνταν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύως 7 ΜΒ. Έγιναν οι αναγκαίες μελέτες, προχωρήσαμε, ζητήσαμε την έγκριση όρων σύνδεσης. Τελικά από τον ΔΔΕ μας εγκρίθηκαν όροι σύνδεσης για τα 6 από τα 7 ΜΒ. Αυτό, αν συνυπολογίσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, έχουμε σε εξέλιξη και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού που θα μειώσει και αυτό στην ενεργειακή κατανάλωση. Θεωρούμε ότι
θα είμαστε, αν όχι στο 100%, στο 90-95% της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του Δήμου, όπως υπόθηκε νωρίτερα, δημοτικός φωτισμός, δημοτικά κτίρια, σχολεία, αθλητισμός, πολιτισμός και αρδευτικές γεωτρήσεις. Τώρα, αυτό τι συνέπεια έχει? Αυτό έχει σαν συνέπεια την εξοικονόμηση πόρων για όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους φορείς, κοντά στο 1.400.000 ευρώ ετήσια, και βεβαίως έχει και το δεύτερο, η δεύτερη συνέπεια είναι το ότι μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου μας. Καθιστούμε τον Δήμο μας να έχει μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή του κατανάλωση για αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι προφανές το ότι έχει πολλαπλά ωφέλη για το Δήμο. Συνεχίζει να κρατάει το Δήμο Κοζάνης στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σε ό,τι αφορά τις δράσεις ενέργειας και περιβάλλοντος. Λειτουργούμε το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο της αυτοδιοίκησης στην τηλεθέρμανση Κοζάνης και αυτή τη στιγμή λειτουργούμε το πρώτο virtual net metering της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Ένα virtual net metering, το οποίο φτάνει και σε αυτό το ύψος, στα 6 μεγαβάτ. Άρα συνεχίζουμε να είμαστε στην πρωτοπορία της αυτοδιοίκησης σε αυτούς τους τομείς. Το δεύτερο είναι το ότι η εξοικονόμηση πόρων έχει πολλές συνέπειες. Εξασφαλίζουμε πόρους για να λειτουργούν με καλύτερη χρηματοδότηση για τα σχολεία μας. Εξασφαλίζουμε πόρους για το Δήμο για να μπορεί ο Δήμος να υιοθετεί άλλες αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες και βεβαίως εξοικονομούμε πόρους και για τους δημότες μας. Θυμίζω ότι ο δημοτικός φωτισμός είναι ένα ανταποδοτικό κοστολόγιο. Ο Δήμος ό,τι του κοστίζει το επιβάλλει μέσα από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το επιβάλλει στους δημότες. Επομένως, η ωφέλεια του 1 εκατομμυρίου περίπου που αντιστοιχεί στον δημοτικό φωτισμό είναι χρήματα τα οποία θα τα εξοικονομήσουν οι δημότες μας, είτε γιατί δεν θα γίνουν αυξήσεις, είτε επειδή θα γίνουν μειώσεις των τελών ηλεκτροφωτισμού το αμέσως επόμενο διάστημα. Επομένως, βλέπουμε το ότι και οι πολίτες και ο Δήμος και τα σχολεία μας όλοι είμαστε ωφελημένοι από αυτήν τη δραστηριότητα. Και βεβαίως, δεν πρέπει να το κρύψουμε γι' αυτό, το ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται και εντάσσεται πλήρως στην πρωτοβουλία του Δήμου για να διεκδικήσει την κλιματική ουδετερότητα στους 100 Δήμους, να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στους 100 Δήμους που θα επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κοστολογικά στοιχεία λένε το εξής, ότι οι όροι σύνδεσης αντιστοιχούν σε ένα ποσό περί τα 600.000 ευρώ, το οποίο το είχαμε προνοήσει να το δεσμεύσουμε, να το εντάξουμε στον τοπικό πόρο ανάπτυξης και ήδη κινήθηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας, έκανε αποδοχή των όρων σύνδεσης και διαβιβάστηκε το σχετικό αίτημα για πληρωμή από τον τοπικό πόρο. Το υπόλοιπο κομμάτι της επένδυσης ανέρχεται περίπου στα 3.600.000 ευρώ. Πρέπει να πω το ότι είναι από τις δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται και από τραπεζικά ιδρύματα και από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και από το Ταμείο Υποδομών, το διάδοχο ταμείο του Τζέσικα. Επομένως, υπάρχει χρηματοδότηση, δανεισμός σε αυτήν την περίπτωση, για να Δεν ξέρω αν ακούτε οι υπόλοιποι του. Είναι η μέρα των διακοπών του δικτύου. Δεν ξέρω αν ακούτε οι υπόλοιποι. Σ' ακούμε, Νατάσα, κανονικά. Ελπίζω να μην κάνει σεισμό αυτή τη φορά.
Δήμαρχε, δεν ξέρω αν μας ακούτε και αν θέλετε να συνεχίσετε. Μάλλον δεν μας ακούει ο Δήμαρχος. Ο σύζευξης έχει ένα ζήτημα σήμερα. Να δώσουμε λίγο χρόνο. Ωραία. Δήμαρχε, τώρα νομίζω ότι μας ακούτε. Βεβαίως. Ωραία. Αν θέλετε να συνεχίσετε, σας παρακαλώ, εκεί που διακόπησε. Ναι. Αυτό που έλεγα, λοιπόν, είναι το ότι παρότι υπάρχουν από χρηματοδότηση για τέτοιου είδους έργα και από το Τραπεζικά Ιδρύματα και από το Ταμείο Υποδομών και από το Ταμείο Παρακαταθηκών, όπου μάλιστα στην κρούση που τους κάναμε μας είπαν «Άντε, επιτέλους φέρτε να χρηματοδοτήσουμε το πρώτο έργο Virtual Net Metering της τοπικής αυτοδιοίκησης». Εμείς απευθυνθήκαμε και στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, και ζητήσαμε χρηματοδότηση, δεδομένου ότι το έργο αυτό είναι το πρώτο της αυτοδιοίκησης και μπορεί να λειτουργήσει πιλωτικά και ενθαρρυντικά και για την υπόλοιπη αυτοδιοίκηση της πατρίδας μας. Και περιμένουμε από εκεί. Επομένως, το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι την αποδοχή και την πληρωμή των όρων σύνδεσης στο ΔΔΕ, έχουμε όλο το περιθώριο να διερευνήσουμε και τις λοιπές τα λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία. Φιλοδοξία είναι ότι το έργο να μπορέσει να υλοποιηθεί μέσα στο 2022, ούτως ώστε από την αμέσως και όλες επόμενη χρονιά να μπορούμε να έχουμε να βλέπουμε τα θετικά του αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Εξαιρετικά σημαντικές, νομίζω εγώ, οι ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση σε σχέση με αυτές. Όχι, η αλήθεια είναι πως τα είπατε όλα και αυτά που είχαμε σκεφτεί να ρωτήσουμε νομίζω ότι απαντήθηκαν. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για να κάνω μια-δυο ερωτήσεις σχετικές πάνω κάτω στο θέμα της μετάβασης, αλλά μετά, αν έχετε... Γιάννη, ναι, εάν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση σχετική με το θέμα που συζητάμε σήμερα... Νατάσα. Ιωάννα, ναι, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτό που δεν κατάλαβα, 1,4 εκατομμύρια εξοικονομούνται από τον ηλεκτροφωτισμό ή από όλο το, από την ενεργειακή κοινότητα. 1,4 περίπου εκατομμύρια ευρώ εξοικονομούνται από το δημοτικό φωτισμό, την κατανάλωση ηλεκτρικού των δημοτικών κτηρίων, των σχολείων και των αρδευτικών γεωτρήσεων. Είναι το σύνολο του ωφέλους που έχει ο Δήμος. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος, δεν ξέρω, βλέπω το Μάκη μέσα, τον Άρη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Αν όχι, παρακαλώ, ενημερώστε με για να δώσω το λόγο στο Γιάννη να ρωτήσει αυτό που θέλει. Νατάσα, προσθέτω το θέμα, αν μπορώ. Ναι, βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε από την πρώτη στιγμή και επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άψογη συνεργασία που είχαμε τώρα, γιατί δεν είναι μόνο ο Κυριακίδης σαν πρόεδρος, υπάρχει και ένα Διοικητικό Συμβούλιο που συνεργαστήκαμε άψογα και φυσικά τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, τον Τόλι, τον Αγραφιώτη, σε θέματα ενεργειακά, που πραγματικά η βοήθειά του ήταν πολύ σημαντική. Ωραία. Από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει ούτε στα σχόλια κάποια ερώτηση, οπότε... Γιάννη, νομίζω ότι μπορείς να περάσεις τη δική σου. Ωραία. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι με ακούτε. Πιο πολύ για το Δήμαρχο, το εξής. Έχει την τελευταίες μέρες υπάρχει μια ταραχή ξανά. Ξεκίνησε πάλι αυτή η κουβέντα για την τηλεθέρμανση και το μέλλον της. Υπάρχει πριν από δύο μέρες υπάρχει μια πολύ αναλυτική, θα έλεγα, και εμένα μου φαίνεται και πολύ ρεαλιστική ανακοίνωση από τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΚ που εκφράζουν πάρα πολύ ανοιχτά το φόβος για το πώς θα κυλήσει η τηλεθέρμανση τα επόμενα χρόνια, όπως και οι δικές σας οι παρατηρήσεις, οι οποίες έχετε κάνει στη διαβούλευση για το σχέδιο του, για το νομοσχέδιο για τη μετάβαση. Αν θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό και με βάση και αυτά που έχει πει η εργαζόμενη στη ΔΕΙΑΚ, πραγματικά
νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο τα βλέπουμε όλοι και αυτή ειδικά η ανακοίνωση νομίζω πρέπει να έχει κινητοποιήσει και πολύ κόσμο που αρχίζει να αντιλαμβάνει πραγματικά υπάρχει μεγάλο ζήτημα με το πώς θα κυλήσει το θέρμανση στα επόμενα χρόνια. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, αν είστε ικανοποιημένοι από το 4,5% που από ό,τι φαίνεται είναι το ποσοστό εκείνο το οποίο θα πάρει το πράσινο ταμείο από τα δικαιώματα των CO2, το οποίο υπολογίζεται περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για το 2021. Καταρχήν να ξεκινήσω από το δεύτερο, κύριε Κωνσταρέλα. Δεν το ξέρω. Έτσι, τρέχω από το πρωί επειδή είχαμε και διάφορες επισκέψεις, δεν πρόλαβα να δω. Δεν ξέρω αν είναι, βγήκε η απόφαση ή αν είναι εκτιμήσεις ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Η απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά αυτό θα είναι. Είναι το 4,5%. Εντάξει, εκεί. Ναι. Να πω λίγο καταρχήν το εξής, το ότι είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 περίπου, όχι, την προηγούμενη εβδομάδα, που ήμουν στην Αθήνα, που είδα την Γενική Γραμματέα Ενέργειας, την κυρία Σδούκου, να θέσω το θέμα και να το συζητήσουν. Τώρα, και δεν ξέρω ακριβώς πού πήγαν όλα τα κονδύλια του φόρου διοξιδίου του άνθρακα, αλλά ήταν εμφανής η αγωνία της Γενικής Γραμματέως ότι μέσα από εκεί έπρεπε να καλυφθούν αυτό που οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την κάλυψη του ηλεκτρικού και του ενεργειακού κόστους γενικότερα των οικοκυριών εν όψη των αυξήσεων που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια. Να σχολιάσω τώρα αν αντιστοιχεί όντως γύρω στα, όπως το παίρνοντας υπόψη αυτά που λες, μου δάσα 45 εκατομμύρια. Είναι θετικό το ότι είναι 45 εκατομμύρια γιατί στην καλύτερη των περιπτώσεων ήταν 35 εκατομμύρια. Θα ήταν καλύτερο για μας άμα ήταν 100 εκατομμύρια. Έτσι, αν ήταν τα διπλάσια ή αν ήταν τα διπλάσια από τα μεγαλύτερα, αν ήταν 70 εκατομμύρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι είναι περισσότερα από τα 35 εκατομμύρια που ήταν το μέγιστο ποσό που πήραμε δεν είναι κακό. Από εκεί και πέρα όμως εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το ότι να εκφράσω ένα παράπονο, όχι μια παρατήρηση αν το θέλετε και μια πρόταση, το ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί και το Υπουργείο Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο ώστε να ενταθεί η διοχέτευση των πόρων αυτών στην αυτοδιοίκηση για πόρους και για δράσεις που σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους εισπράττονται αυτά τα λεφτά. Υπάρχει μια, μια υστέρηση, γιατί αν υπολογίσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν μπει στο ταμείο του πράσινου, στο πράσινο ταμείο για τα προηγούμενα χρόνια, αφήνω έξω τα 45, ένα ποσό κοντά στα 70-75 εκατομμύρια, και αν δούμε τι τελικά πληρώθηκε από αυτό, θα δούμε ότι πολύ λίγο πληρώθηκε, άρα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο κομμάτι να τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς η διοχέτευση αυτών των πόρων για έργα και δράσεις στις περιοχές προς απολιγνητοποίηση. Από εκεί και πέρα, αυτό το και σε κάθε περίπτωση αυτό που κρατάω εγώ σαν επισήμανση είναι ότι τα ποσά αυτά δεν βγαίνουν εφάπαξ, δεν είναι νόμος, είναι μια υπουργική απόφαση η οποία βγαίνει κάθε χρόνο. Μακάρι να διεκδικήσουμε τον χρόνο και να πάρουμε ακόμα περισσότερο, όπως νομίζω θα χρειάζεται η περιοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον της τηλεθέρμανσης, δύο πράγματα να ξεκαθαρίσω εξ αρχής. Πρώτον, το ότι το μέλλον της τηλεθέρμανσης είναι ορατό μπροστά μας με βάση το μνημόνιο που υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2020 και σχετίζεται με την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής στο οικόπεδο του ΑΕΣ της Καρδιάς. Γι' αυτό εργαζόμαστε, γι' αυτό προσπαθούμε και αυτό είναι το σε πρώτο χρόνο για την επόμενη διετία, τριετία, ο στόχος τον οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε. Το δεύτερο σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα, του τέλους του 2023. Νομίζω ότι ήμουν από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή βγήκα και είπα ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει. Θυμίζω το ότι αυτήν ακριβώς την έκφραση είχα χρησιμοποιήσει κατά την πρώτη επίσκεψη, την πρώτη επίσκεψη κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή,
του Υφυπουργού Ενέργειας τότε, του κυρίου Γεράσιμου Θωμά, στην περιφέρεια το φθινόπωρο του 2019, όπου αυτό ακριβώς έβαλα, γιατί αν κάτι ξέρουμε καλά και όχι στην Ελλάδα, είναι το πόσο χρόνο κάνουν οι ανάθεση και η εκπόνηση των μελετών, πόσο χρόνο κάνει οι δημοπρατήσεις των έργων και αν όλα πάνε καλά. Έτσι, εμείς και το έχουμε πει από τότε και το έχουμε γράψει ότι δεν βγαίνει μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι το τέλος του 23 να γίνουν αυτά τα έργα. Και δεν το λέμε γενικά και αόριστα να πάμε στο μέλλον. Εμείς τρέχουμε, προσπαθούμε από την πλευρά μας να είμαστε συνεπείς με το χρονοδιάγραμμα, αλλά είναι φανερό το ότι αυτό δεν βγαίνει. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα με την τηλεθέρμανση είναι πολλά και πρέπει να δούμε και άλλες δράσεις και άλλες συνιστώσεις που θα κρατήσουν χαμηλά το κόστος της τηλεθέρμανσης. Πήραμε την απόφαση και συμμετέχουμε και σε ένα δίκτυο που επιδιώκει την τροφοδοσία, των ευρωπαϊκό δίκτυο, την τροφοδοσία των τηλεθερμάσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσπαθούμε και από εκεί να πάρουμε τα μηνύματα και εμπειρίες, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πάμε σε μια περίοδο όπου εξαιτίας και της αύξησης των ενεργειακών πρώτων υλών, αλλά και της αύξησης των τιμών του CO2, του διοξιδίου του άνθρακα, είναι φανερό το ότι πρέπει να έχουμε τις αντένες μας ανοιχτές προς όλες τις πλευρές. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ιδάλλως να κλείσουμε. Ο Μάκης κάτι σχετικό, δεν έχει ερώτηση. Ωραία. Γιάννη, έχεις κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας άλλη μια φορά σήμερα εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.